Ωραία αυτή η υποδοχή. Είναι χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και τιμή μου πάλι να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Μου ζήτησαν να μιλήσω για το θέμα του θελήματος του Θεού για μένα προσωπικά. Όχι για μένα μόνο, για όλους μας προσωπικά. Και βέβαια θεωρώ ότι είναι αρκετά περίπλοκο. Απόψε θα δούμε λίγο το πιο θεολογικό κομμάτι, το θεολογικό και το θεωρητικό υπόβαθρο. Εσείς που είστε εδώ απόψε έχετε το προνόμιο να πάρετε αυτά τα θεμέλια, ώστε αύριο θα μπορούμε κάπως να το διασκεδάσουμε και αύριο και μεθαύριο με δύο ιστορίες από τη Βίβλο. Να ξεκινήσω με μια ρομαντική ιστορία. Μπορεί να την έχετε δει και σε ταινία. Μια κοπέλα ερωτεύεται ένα αγόρι σε ένα καράβι. Και βέβαια αυτό είναι το αιώνιο θέμα, έτσι. Και σχετίζεται με το διαρκώς επαναλαμβανόμενο ερώτημα από νέους, πώς να γνωρίσω το θέλημα του Θεού. Και το ερώτημα ακούγεται εύλογο. Είναι κάτι που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα ο νέος και η νέα. Βλέπεις μπροστά το μέλλον, πρέπει να πάρεις αποφάσεις, νιώθεις ανασφαλής για τις αποφάσεις που θα πάρεις, γιατί σου λέει ένα λάθος να κάνω στη ζωή μου, μπορεί να τα κάνω όλα θάλασσα. Μπορεί να βγουν όλα λάθος. Είναι όπως ένα σταυροδρόμι, μια μαθηματική πράξη. Άπαξ και πάρεις λάθος δρόμο, μετά δεν συμμαζεύεται το πράγμα. Και τα πράγματα για τα οποία αγωνιούν οι νέοι είναι δύο, τα εξής τρία. Γιατί τα πρώτα δύο πάνε μαζί. Οι σπουδές που θα κάνω, το επάγγελμα που θα διαλέξω, αυτά τα δύο πάνε μαζί ουσιαστικά, αν και στην εποχή μας δεν συνδέονται και πάρα πολύ πλέον. Κάνεις άλλες σπουδές, άλλο επάγγελμα. Και το άλλο βέβαια είναι το τέρι μου. Τι σύντροφο θα διαλέξω. Επάγγελμα και τέρι. Αυτά τα δύο βρίσκονται σχεδόν πάντα πίσω από το ερώτημα τι θέλει ο Θεός για τη δική μου ζωή, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή μου. Επιστρέφω λοιπόν στην ιστορία με την οποία ξεκίνησα. Ένα ζευγάρι, δύο νέοι ερωτεύονται σε ένα καράβι. Κεραυνοβόλος έρωτας. Εκεί όπου το συνέστημα σε κάνει να νιώθεις ότι αγγίζεις την ευτυχία, ότι εδώ είναι το θέλημα του Θεού. Ονειρεύονται και οι δυο λοιπόν τις ομορφιές μιας κοινής ζωής, όπου θα είναι αγαπημένοι. Μόνο που υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Ναι, ωραία, φτιάχνεις εσύ σενάρια στο μυαλό σου για το πώς θα είναι η ζωή σας, αλλά έχεις ξεχάσει ένα βασικό ερώτημα. Ονειρεύεσαι για το θαυμάσιο σχέδιο του Θεού για σένα πάνω σε ένα καράβι, αλλά δεν ρωτάς το βασικότερο απ' όλα. Το καράβι, πού πάει. Γιατί εσύ μπορεί να θέλεις χίλια δυο, αλλά αν το καράβι πάει αλλού, τίποτε από όλα αυτά για τα οποία ονειρεύεσαι δεν είναι εφικτό. Και αν εσύ θες να φτιάξεις τη δική σου προσωπική ιστορία, να κατανοήσεις ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για σένα, θα πρέπει να γνωρίζεις το ευρύτερο σχέδιο του Θεού για όλη την ιστορία. Αλλιώς απλά λειτουργείς σαν ένας λαθρεπιβάτης. Εσύ θέλεις να φτάσεις στο λιμάνι της ευτυχίας, αλλά δεν είσαι ο καπετάνιος και δεν είναι δικό σου το καράβι. Τελικά, ξέρετε, στη ρομαντική ιστορία που σας έλεγα, το καράβι ήταν ο Τιτανικός. Έτσι. Οπότε εκεί ήταν η κατάληξη. Σκεφτείτε το λίγο. Δύο νέοι ερωτεύονται πάνω σε ένα καράβι που βουλιάζει. Άρα πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι πρώτα απ' όλα για οτιδήποτε τέτοιο θέμα μας απασχολεί. Ποιο είναι το μέλλον μου, τι επάγγελμα, τι σπουδές, τι τέρι θα διαλέξω. Όλα αυτά τα ερωτήματα που πάντα τα βρίσκεις σε νέους, πριν πας σε αυτά τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το θέλημα του Θεού για τη δική σου ζωή, πρέπει να πας σε κάποιο ευρύτερο ερώτημα. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού γενικά. Και μετά να καταλάβεις ποιο είναι το θέλημά Του για σένα. Πρέπει να κάνουμε κάποιες διακρίσεις. Όταν μιλάμε για το θέλημα του Θεού, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διακρίσεις. Δεν σημαίνουν τα πάντα το ίδιο πράγμα. Αλλά για να το δούμε αυτό, ας πούμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το λεγόμενο ηθικό θέλημα του Θεού. Οι 10 εντολές, για παράδειγμα, εκφράζουν ότι ο Θεός δεν θέλει οι άνθρωποι να σκοτώνουν, να μοιχεύουν, να κλέβουν, να ψευδομαρτυρούν κτλ. Το ηθικό θέλημα του Θεού απλά εκφράζει την αλήθεια ότι όταν βλέπει ο Θεός εμάς τους ανθρώπους, θέλει να είμαστε ένα είδος ανθρώπου που κάνει κάποιες συγκεκριμένες επιλογές και όχι άλλες επιλογές. Άνθρωποι που διαλέγουν τη ζωή, την αλήθεια, την καλοσύνη και όχι τον φόνο και το ψεύδος και την κλοπή. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ηθικό θέλημα του Θεού, αυτό που θέλει για μας. Το ότι ο Θεός έχει αυτό το ηθικό θέλημα δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται. Διότι είμαστε ελεύθερα όντα και πρέπει να το επιλέξουμε αυτό το θέλημα του Θεού. Άρα το θέτει ενώπιόν μας ο Θεός το ηθικό του θέλημα και λέει διαλέξτε το. Αλλά είμαστε εμείς μπροστά σε αυτό το θέλημα και μπορούμε να το διαλέξουμε ή όχι.
Δεύτερον, υπάρχει το επιθυμητό θέλημα του Θεού. Εδώ είναι το τι ο Θεός επιθυμεί, δηλαδή τι ο Θεός θα ήθελε να γίνει. Ευχαριστώ. Θα ήθελε ο Θεός, για παράδειγμα, να πάνε άνθρωποι στην κόλαση? Θα ήθελε άνθρωποι να υποφέρουν? Προφανώς όχι, το λένε και οι γραφές. Ο Θεός δεν χαίρεται με τον θάνατο των αδίκων. Διαβάζουμε στο Ιζεκίλ 18:32, διότι εγώ δεν θέλω τον θάνατο του αποθνίσκοντος, λέει ο Θεός. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν. Εξάλλου αλλού λέει ότι ο Θεός θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθουν σε επίγνωση της αληθείας. Όμως άνθρωποι υποφέρουν και η Βίβλος μιλά για απώλεια ανθρώπων. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα είδος θελήματος του Θεού που μοιάζει λίγο με το ηθικό του θέλημα. Δηλαδή ο Θεός θέλει κάτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που θέλει γίνεται. Γιατί και πάλι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν. Ο Θεός δεν θέλει την απώλειά τους, αλλά μπορεί οι ίδιοι να θέλουν να απολεστούν. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, σκεφτείτε ένα γονιό ή έναν γιατρό που καλούνται να δώσουν μια ένεση σε ένα παιδί. Υπάρχει μια έννοια με την οποία δεν θέλει ούτε ο γιατρός ούτε ο γονιός να δώσει αυτή την ένεση στο παιδί. Βλέπουν τον πόνο του παιδιού, βλέπουν τα δάκρυά του, τις στριγλιές του, το βλέπουν ότι υποφέρει και δεν θέλουν να του δώσουν την ένεση. Αυτό θα λέγαμε είναι το επιθυμητό τους θέλημα. Όμως από την άλλη πλευρά, λόγω κάποιας ανώτερης βούλησης, ενός ανώτερου θελήματος, παρόλο που δεν θέλουν να δώσουν αυτή την ένεση, τελικά θέλουν να τη δώσουν, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα είναι το πιο σωστό να γίνει. Θεσπίζουν λοιπόν, αποφασίζουν ότι πρέπει να δώσουν την ένεση. Και εδώ έρχομαστε στο τρίτο είδος θελήματος του Θεού. Είπαμε το ηθικό του θέλημα, το επιθυμητό του θέλημα. Το τρίτο είδος θελήματος είναι το διατακτικό θέλημα του Θεού. Εδώ είναι το γεγονός ότι ο Θεός διατάσσει, μάλλον θεσπίζει, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Σκεφτείτε τον πρόεδρο μιας χώρας. Μπορεί να υπάρχουν πολλά που θα ήθελε να κάνει για τη χώρα του, να καταργήσει όλες τις φορολογίες και να πει ότι δεν πειράζει παιδιά, όλοι να ζήσουμε αγαπημένοι και ωραία, χωρίς νόμους κτλ. Θα το ήθελε πολύ από μια πλευρά. Όμως πρέπει να διατάξει, να βγάλει αν θέλετε προεδρικό διάταγμα. Και να πει ότι, ξέρετε κάτι, πρέπει να γίνει το εξής στη χώρα αυτή. Και αυτό το προεδρικό διάταγμα το βγάλει ο πρόεδρος επειδή έχει στα χέρια του όλες τις πληροφορίες, αν είναι ένας σωστός και δίκαιος άνθρωπος έτσι, έχει στα χέρια του όλες τις πληροφορίες και κατανοεί ότι αυτό είναι το σωστότερο να γίνει για αυτό το κράτος. Με την ίδια λογική, την ίδια έννοια, ο Θεός, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες, όλης της ιστορίας και όλου του κόσμου στα χέρια του, ως Θεός παντογνώστης, πάνσοφος και δίκαιος, αποφασίζει ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν μέσα στον κόσμο. Και προχωρά σε αυτά, ακόμα και αν κάποια από αυτά είναι δυσάρεστα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια, να έχουμε στο μυαλό μας αυτά τα τρία είδη του θελήματος του Θεού. Το ηθικό, το επιθυμητό και το διατακτικό θέλημα του Θεού. Να ξέρουμε όμως το εξής. Γιατί εδώ μπαίνει το θέμα της κυριαρχίας του Θεού. Πίσω από ό,τι κάνει ο Θεός, ό,τι διατάσσει ότι πρέπει να γίνει μέσα στον κόσμο και στην ιστορία, πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η αγιότητά Του, η δικαιοσύνη Του, η αγαθότητά Του, το έλεος Του, η χάρη Του, η αγάπη Του. Δηλαδή ο Θεός ό,τι αποφασίζει το κάνει σε συνδυασμό με όλες αυτές τις ιδιότητες. Μπορεί κάποιοι να διαμαρτύρονται για κάποιες αποφάσεις του Θεού, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι, θέλεις να μιλάς για μια ιστορία στον κόσμο ανεξέλεγκτη ή θες να μιλάς για μια ιστορία που καθοδηγείται από αυτή την καλοσύνη του Θεού? Ας δούμε λοιπόν σε κάποια πράγματα που ο Θεός θεσπίζει. Θα δώσουμε τώρα λίγο έμφαση στο διατακτικό του θέλημα. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός δίνει την κυριαρχία Του και το θέλημά Του στη δημιουργία. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 4:11 το εξής. Άξιος είσαι Κύριε να λάβεις την δόξα και την τιμή και τη δύναμη, διότι εσύ έκτισας τα πάντα, και ακούστε το τώρα, και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίστησαν. Τα πάντα υπάρχουν για το θέλημα του Θεού. Τα πάντα εκτίστησαν, δημιουργήθηκαν για το θέλημα του Θεού. Και όταν σκεπτόμαστε τη δημιουργία του Θεού, μας περνάει αυτό από το μυαλό. Ότι κάθε τι στο σύμπαν δεν υπάρχει απλά, δεν έγινε τυχαία, αλλά υπάρχει επειδή ο Θεός αποφάσισε και το θέλησε. Και άρα τα πάντα είναι έκφραση του θελήματος του Θεού. Άρα βλέπετε και ο Κύριος είναι άξιος να λάβει δόξα
και δύναμη. Με άλλα λόγια, αυτά που έπλασε για το θέλημά του έχουν όλα αναφορά στον ίδιο. Αν ο ίδιος τα θέλησε και τα έπλασε όλα, ίσως να ρωτηθούμε γιατί τα ήθελε όλα αυτά και τι ρόλο παίζει το καθένα μέσα στα σχέδιά του. Ο Θεός λοιπόν είναι κυρίαρχος, το θέλημά του είναι κυρίαρχο στη δημιουργία. Δεύτερον, το θέλημά του είναι κυρίαρχο στην ιστορία, στα διεθνή γεγονότα. Διαβάζουμε στον Ισαΐα, ο Κύριος θέλει εκπληρώσει το θέλημα αυτού επί τη Βαβυλώνα και ο βραχίων αυτού θελήστε επί τους Χαλδαίους. Το θέλημα του Θεού στέκει πάνω από την ιστορία και προσέξτε εδώ, δεν λέει το θέλημα του Κυρίου θα εδραιωθεί στον Ισραήλ, στο λαό του Θεού, αλλά σε μια ξένη χώρα, στη Βαβυλώνα, σε μια εχθρική χώρα. Αν πάτε να διαβάσετε το βιβλίο του Δανιήλ, ο ένας βασιλιάς μετά τον άλλον έρχεται, κάνει ό,τι κάνει και φεύγει και όλα λέει γίνονται κάτω από το θέλημα και την κυριαρχία του Θεού. Ποιος ήταν ο πλανητάρχης στην εποχή της Εξόδου? Ο Φαραώ. Και όμως η Βίβλος λέει ότι ο Θεός έπαιρνε την καρδιά του Φαραώ και την έκανε ό,τι ήθελε ο ίδιος. Ποιος ήταν ο πλανητάρχης κατά την εποχή που προφήτευε ο Ισαΐας? Ο Κύρος. Και όμως ο Θεός λέει για αυτόν, ο λέγον, μιλάει για τον Θεό, ο Θεός ο λέγον προς τον Κύρον, ούτως είναι ο βοσκός μου και θέλει να εκπληρώσει πάντα τα θελήματα μου. Ο πλανητάρχης θα εκπληρώσει τα δικά μου θελήματα. Ποιος είναι ο πλανητάρχης σήμερα? Νομίζω ότι κάτι αλλάζει σήμερα από τότε, αλλά καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί εδώ το θέλημα του Θεού. Έχουμε εκείνη την εποχή το λαό Ισραήλ, έναν αδύναμο λαό φοβισμένο, εντυπωσιασμένο, που έβλεπε με δέος όλους τους άλλους βασιλιάδες του κόσμου. Αλλά αυτός ο αδύναμος λαός έχει πίστη στον Θεό και στο θέλημά του. Και ο Θεός λέει ότι όλοι οι δυνατοί που βγάζουν διατάγματα και κυβερνούν σε τελική ανάλυση είναι δικοί μου δούλοι και κάνουν τα δικά μου θελήματα και εκπληρώνουν το δικό μου σχέδιο πάνω στη γη. Ακόμα δηλαδή και ό,τι χειρότερο μπορείτε να φανταστείτε, δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τα χέρια του Θεού και από τον έλεγχο του Θεού. Ακούστε αυτή τη φράση από την προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 1. Μιλάει για το Θεό. Του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού. Ο Θεός ενεργεί τα πάντα σύμφωνα με τη βουλή του θελήματός του. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μυστήριο. Απ' τη μια τα γεγονότα γίνονται από ανθρώπους. Απ' την άλλη τα γεγονότα που γίνονται είναι γεγονότα που ο Θεός θέσπισε να γίνουν. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, συνωμότησαν οι Ρωμαίοι, συνωμότησαν οι Ιουδαίοι θρησκευτικοί ηγέτες, ακόμα και ο Ιούδας συνωμότησε, ακόμα και ο διάβολος. Αλλά όλα έγιναν επειδή η βουλή του Θεού είχε αποφασίσει να γίνουν. Και βέβαια το πώς γίνεται να ισχύουν όλα αυτά μαζί είναι από τα μεγάλα ερωτήματα με τα οποία βασανίζονται τα μυαλά των θεολόγων σε όλη την ιστορία. Δεν θα τα λύσω απόψε. Εξάλλου υπάρχουν και εκείνα τα δύσκολα χωρία με το θέμα της σωτηρίας. Διαβάζω 2-3. Διαβάζουμε στον Ιωάννη 5:21. Επειδή καθώς ο πατήρ, μιλάει ο Χριστός, επειδή καθώς ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστινας θέλει ζωοποιεί. Στη Ρωμαίους 9:16 διαβάζουμε, άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος ανθρώπου, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ο οποίος αλλού λέει, όντι να θέλει ελεεί και όντι να θέλει σκληρύνει. Απόψε, όπως είπα, δεν μπορώ να τα εξηγήσω αυτά τα εδάφια. Ας έχουμε και κάποια ερωτηματικά να μας μείνουν. Αλλά αυτά τα εδάφια τουλάχιστον μας λένε κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι οι χριστιανοί. Και είναι το εξής. Το ότι οτιδήποτε και αν θέλεις, πρέπει να αναγνωρίσεις ότι προηγείται το θέλημα του Θεού. Ακόμα και στη σωτηρία σου. Αν ο Θεός δεν το ήθελε, δεν θα μπορούσες εσύ να λάβεις σωτηρία, ακόμα και αν το ήθελες εσύ. Ο μόνος λόγος που μπορείς να θέλεις να σωθείς είναι επειδή πρώτος ο Θεός θέλησε. Και είναι σημαντικό να ξεκινάμε τη σκέψη μας με αυτή τη θεμελιώδη αναγνώριση. Εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Εκείνος πρώτος αποφάσισε και μας θέλησε. Το δικό μας θέλω απορρέει από το δικό του. Εξάλλου στην Εφεσίους 1:5 διαβάζουμε ότι προορίσας εκείνος ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις αυτόν κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού. Αφήστε και τη λέξη προορισμός εδώ πέρα. Το ζήτημα είναι ότι η παρέμβαση του Θεού στη ζωή μας είναι το ξεκίνημα ενός ταξιδιού. Και χωρίς να έχει καμιά υποχρέωση ο Θεός απέναντί μας, χωρίς να μας χρωστάει κάτι, μας προώρησε για υιοθεσία, για να τον λέμε πατέρα.
θέλησε να μας κάνει παιδιά του. Και γιατί το έκανε? Υπέ της ευδοκίας του ονόματος αυτού, του θελήματος αυτού. Το έκανε δηλαδή επειδή χαιρόταν, απολάμβανε να το κάνει. Ήταν η ευχαρίστησή του να το κάνει. Και εδώ μπαίνουμε λιγάκι στο μυστήριο του Θεού. Γιατί τον Θεό να τον ευχαριστεί ετούτο και να μην τον ευχαριστεί εκείνο? Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει σημαντικότερο ερώτημα από αυτό? Αν υπάρχει Θεός, το ένα πράγμα που θες να ξέρεις είναι τι τον ευχαριστεί και τι τον δυσαρεστεί. Αν υπάρχει Θεός, αυτό είναι το ερώτημά σου. Θέλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Τι άραγε να είναι αυτό που τον ευχαριστεί? Να διαβάζουμε λίγο πιο κάτω στην Εφεσίους το εξής. Στην Εφεσίους 1:9. Γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο το είναι αυτό, εις οικονομία του πληρώματος των καιρών. Ακούστε τώρα, να το μυστήριο του θελήματος του. Να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστώ, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού εμείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Τα πάντα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το σύμπαν, σε όλη την ιστορία, να συσχετιστούν με αυτό το ένα πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το μυστήριο του θελήματος του Θεού. Εκεί κινούνται τα πάντα. Εάν εσύ είσαι αλλού, βρες ξανά τον δρόμο σου κοντά στον Χριστό. Τελικά δεν υπάρχει τίποτα που να βρίσκεται κάτω και έξω από τον Χριστό. Και αυτό είναι το μυστήριο του θελήματος του Θεού. Ακούστε τώρα τον Χριστό να μιλά. Στο Ιωάννη, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, εδαφείο 39. Τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός. Πάνω ό,τι με έδωκε, να μην απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να στήσω αυτό εν διεσχά τη μέρα. Σκεφτείτε τον Υιό μαζί με τον Πατέρα. Και ο Υιός να λέει, ο Πατέρας έχει ένα θέλημα. Τι θέλει από μένα? Ό,τι μου δώσε, ό,τι μαθητές μου δώσε, να τους κρατήσω σφιχτά και να τους φέρω στην τελική Ανάσταση. Ο Πατέρας εμπιστεύεται τη ζωή μας, τη σωτηρία μας, το αιώνιο μέλλον μας στον Υιό. Και ο Υιός ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατέρα, με τελικό προορισμό την Ανάσταση της έσχατης ημέρας. Εδώ προσέξτε, έχουμε το ενδιαφέρον, την έγνοια, τον πόνο του Θεού μας για όλους μας. Στην ίδια λογική βρίσκεται και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Μιλήσαμε για τον Πατέρα, τον Υιό, δείτε και το Άγιο Πνεύμα. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι δεν το ελέγχουμε. Διαβάζουμε, ο άνεμος όπου θέλει πνέει, όπου θέλει πνέει. Και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι και πας ως τη συγγενήθη εκ του Πνεύματος. Δεν ελέγχουμε εμείς τις σωτηριώδεις κινήσεις του Θεού. Γι' αυτό μιλάμε για Άγιο Πνεύμα που κινείται πάνω από τον κόσμο μας και στη δική του λογική. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πνευματικά χαρίσματα. Η Βίβλος μιλά για την Αποστολική εποχή και λέει ότι ο Θεός έκανε διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά την θέληση αυτού. Με άλλα λόγια, οι παρεμβάσεις του Θεού είναι σύμφωνα με το κυρίαρχο θέλημά του. Και αυτό σημαίνει ότι ενώ εμείς μπορούμε να προσευχόμαστε και να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού με δέηση, δεν υπάρχει, προσέξτε το αυτό, δεν υπάρχει καμία μαγική συνταγή με την οποία εγώ μπορώ να κάνω τον Θεό να κάνει το δικό μου θέλημα. Εκείνος κάνει το δικό του θέλημα και εγώ προσαρμόζομαι στο δικό του θέλημα. Αυτό είναι το πιο θεμελιώδες. Η θέληση του Θεού, προσέξτε, είναι η πρώτη και η μόνη πραγματικά ελεύθερη θέληση. Είναι η μόνη θέληση που δεν εκβιάζεται. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για το πώς σκεφτόμαστε για αυτήν. Και προσέξτε αυτό το εδάφιο, μιας και μιλάμε και θα μιλήσουμε αύριο περισσότερο για το πώς να διαλέξεις ένα τέρι, έτσι. Το Πνεύμα δίνει χαρίσματα. Ένα από τα χαρίσματα που δίνει τι είναι? Της αγαμίας. Ποιος το αποφασίζει αυτό? Όχι εγώ ή εσύ, αλλά το Πνεύμα.
Το πνεύμα κατά τη θέλησή του δίνει. Για σκεφτείτε το λίγο. Ξέρετε, είπαμε πριν ότι σκεφτόμαστε το θέλημα του Θεού, το σκεφτόμαστε ως νέοι άνθρωποι όλοι μας, για το μέλλον, τις σπουδές μας, το επάγγελμα, το τέρι μας. Πολλές φορές όταν ζεις τη ζωή σου και μεγαλώνεις, ακόμα σκέφτεσαι νεανικά ότι έχω μπροστά μου χρόνο, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο κτλ. Πριν 1,5 χρόνο και μέχρι και σήμερα, έπρεπε να σταματήσω να κάνω ερωτήματα τέτοιου τύπου, τι θα κάνω αύριο, μεθαύριο, τι σχέδια έχω, αυτό κτλ. Και έπρεπε να έρθω αντιμέτωπος με ένα άλλο τρόπο σκέψης για το θέλημα του Θεού. Έπρεπε να ρωτήσω τον εαυτό μου, θέλει ο Θεός να ζήσω? Όσο και αν είσαι έτοιμος για αυτό το ερώτημα φιλοσοφικά, τίποτα δεν σε προετοιμάζει για τη στιγμή που θα το ζήσεις βιωματικά. Και εκεί πραγματικά το μόνο που σου μένει είναι το κυρίαρχο θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει μια βασική αναγνώριση, αδέλφια. Αρνούμαστε να κάνουμε σχέδια χωρίς τον ξενοδόχο, χωρίς τον Θεό. Ο Παύλος λέει σε πιστούς της πράξης ότι θα επιστρέψω προς εσάς του Θεού θέλοντος. Βλέπετε, κάνω σχέδια του Θεού θέλοντος. Έχει ο ίδιος σχέδια, αλλά τα τοποθετεί όλα κάτω από το θέλημα του Θεού. Μπορεί ο Θεός να με πάει αλλού από εκεί που νομίζω. Και ο Απόστολος Ιάκωβος επίσης μας θυμίζει να μην λέμε μεγάλες κουβέντες για το τι θα κάνουμε αύριο, αλλά να λέμε, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσουμε, θέλουμε να κάνουμε ετούτο ή εκείνο. Πρέπει να κατανοήσουμε διαρκώς ότι περπατάμε μέσα στο θείο θέλημα, αδέλφια, και ότι αυτή είναι η απόφαση του Θεού που μας χαρίζει τη ζωή, άρα κάθε μέρα δώρο δικό Του. Κάθε μέρα σχέση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό Του. Βέβαια εδώ μπαίνει και μια άλλη δυσκολία, γιατί κοιτάμε γύρω μας και συγκρινόμαστε με τους άλλους. Γιατί αυτός να έχει αυτά, γιατί αυτός να έχει το σπίτι αυτό, ο άλλος έχει την υγεία του, ο άλλος έχει το μισθό αυτό, αυτός έχει την τέλεια ζωή του. Και εκεί αρχίζει το παράπονο μας, συγκρίνια μας. Έχετε σκεφτεί τι υπονοεί αυτή η γκρίνια, αυτό το παράπονο? Το κάνουμε όλοι μας. Θυμάστε την παραβολή εκείνη με τους εργάτες που όλοι δουλέψαν διαφορετικές ώρες και πληρώθηκαν τα ίδια? Και γκρίνιαξαν οι πρώτοι. Θυμάστε. Ποια είναι τα λόγια του Κυρίου σε αυτούς που γκρινιάζανε? Λάβε το σον και είπαγε. Θέλω το θέλημα του Θεού. Θέλω δε να δώσω εις τούτον τον έσχατον ως και εισέ. Θέλω. Ή δεν έχω την εξουσία να κάνω ό,τι θέλω εις τα αιμά? Ή ο οφθαλμός είναι πονηρός διότι εγώ είμαι αγαθός? Το ακούσατε? Η γκρίνια μας και τα παράπονά μας ίσως να πηγάζουν από το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζουμε στο Θεό το δικαίωμά Του να κυριαρχεί πάνω σε όλα και να αποφασίζει Αυτός να κάνει ό,τι θέλει με αυτά που Του ανήκουν. Δεν είναι δικά μας! Εκείνος είναι ο ιδιοκτήτης. Η κυριαρχία του Θεού σημαίνει, αδέλφια, ότι δεν μας πέφτει λόγος. Θυμάστε όταν ενημέρωσε ο Χριστός τον Πέτρο για τον επερχόμενο μαρτυρικό του θάνατο? Και ο Πέτρος τι κάνει? Αμέσως κοιτάζει τον Ιωάννη και λέει, και με αυτό τι θα γίνει? Και θυμάστε την απάντηση του Χριστού. Εάν αυτόν θέλω να μένει, έως σου έλθω, τι πρόσε, εσύ ακολούθαμε. Πρέπει να δεχόμαστε το θείο θέλημα, το οποίο είναι διαφορετικό για τον καθένα μας. Και ενώ στον άλλον μπορεί να δίνεται ζωή για πολλά χρόνια, σε μένα μπορεί να μην δίνεται. Και αυτό μπορεί να είναι το θέλημα του Θεού. Τι προσέ, τι κοιτάς τη ζωή που δίνω στον άλλον? Εγώ έχω μια μοναδική ζωή για σένα. Συγκεκριμένα χρόνια που θα ζήσεις. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει και μαρτυρικό θάνατο.
αλλά και ακόμα και αυτό δεν πρέπει να σε απασχολεί. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή τη ζωή την προφήτεψα εγώ ο Θεός σου, ο αγαθός. Και άρα είναι η ζωή με την οποία εσύ συγκεκριμένα θα με δοξάσεις. Και αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξής σου εδώ στη γη, να με δοξάσεις. Οπότε πάρε τη ζωή που σου δώσα και ζήσε την όπως σου την έδωσα, κάνοντας το θέλημά μου. Φίλοι μου, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά είναι πολύ χειρότερο να πεθαίνεις χωρίς να ξέρεις ποιο ήταν το νόημα της ζωής σου. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το διατακτικό θέλημα του Θεού. Αλλά δίπλα σε αυτό βρίσκεται και το ηθικό του θέλημα. Και θα ήθελα να πω και λίγα πράγματα γι' αυτό. Θυμάστε το Πάτερ Ημών, το ένα πορεί από το άλλο εξάλλου. Θυμάστε το Πάτερ Ημών. Πάτερ Ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Το θέλημα του Θεού γίνεται στον ουρανό. Εγώ όμως είμαι επί της γης. Και ο Κύριος μου, ο εξ ουρανού, με καλεί να προσεύχομαι. Να συνδέω γη και ουρανό και να λέω ό,τι γίνεται στους ουρανούς. Να κατέβει και εδώ στη γη. Αυτός πρέπει να είναι ο πόθος της ζωής μου. Όταν μας λέει η Βιβλία να προσευχόμαστε, μη σκεφτόσαστε απλά μια τυποποιημένη προσευχή. Είναι σαν να μας λέει ο Χριστός, αυτή η προσευχή πρέπει να γίνει ο πόθος της ζωής σου. Αν η δημιουργία υπάρχει εξαιτίας και για χάρη του θελήματος του Θεού, αν η ιστορία καθοδηγείται από το θέλημα του Θεού, τότε είναι λογικό να θέσει κανείς στον εαυτό του το εξής απλό ερώτημα. Εγώ προσωπικά, εγώ αυτοπροσώπως, εγώ που υπάρχω εδώ και τώρα, γιατί υπάρχω? Υπάρχει σκοπός για τη δική μου ύπαρξη? Υπάρχει σκοπός για μένα, ο οποίος υπήρχε πριν εγώ να υπάρχω? Γιατί όταν ο Θεός δημιούργησε, δεν δημιούργησε πρώτα και μετά είπε, «Ω, τώρα που δημιούργησα, τι να τους κάνουμε?» Όχι, ήξερε πρώτα τι θα μας κάνει και μετά μας έπλασε. Και γνώριζε πριν πλάσει εσένα και εμένα, πριν αποφασίσει να υπάρξω εγώ, να υπάρξεις εσύ, γνώριζε για ποιο σκοπό μας έπλασε. Για τη ζωή με την οποία θα μπορούσαμε να τον δοξάσουμε. Και αυτό σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή. Η Κύρια μου προσευχή δεν έχει να κάνει με το δικό μου μέλλον, αλλά με το σχέδιο του Θεού για μένα. Με το μέλλον του κόσμου. Η ίδια η ζωή μου είναι μια αποστολή. Υπάρχω επειδή πριν καν γεννηθώ πλάστηκα για να εκπληρώσω αυτή την αποστολή. Αν δεν το πιστεύεις για τον εαυτό σου, δες το πόσο ξεκάθαρα διαγράφεται αυτό στη ζωή του Χριστού. Διαβάζουμε. Τότε είπων, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, διε να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου. Είναι γραμμένο στο βιβλίο ότι υπάρχω για να κάνω το θέλημα του Θεού. Και όταν ήρθε ο Χριστός ο ίδιος είπε, διότι κατέβην εκ του ουρανού, ουχή για να κάνω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Θυμάστε ότι κάποια στιγμή έλεγε, πατέρα, όχι το δικό μου θέλημα να γίνει, αλλά το δικό σου. Άρα δείτε τρόπο σκέψης. Μπορεί να μου έρχονται πράγματα στο μυαλό μου, να λέω θέλω τούτο, θέλω το άλλο κτλ. Αλλά πρέπει να ζω μια ζωή στα γόνατα ενώπιον του Θεού. Ναι, μου ήρθε αυτή η σκέψη, θέλω να κάνω αυτό, μήπως να κάνω εκείνο. Αλλά αν είμαι άνθρωπος του Θεού, φέρνω τη θέλησή μου ενώπιον του Θεού και λέω, πατέρα, ποιο είναι το δικό σου θέλημα? Ζω με άλλο τρόπο. Εξητώ και επιδιώκω να ζω σύμφωνα με άλλο θέλημα. Που σημαίνει ότι ό,τι συμβαίνει μες στη ζωή μου, ό,τι κάνω, φανερώνει το θέλημα του Πατέρα. Ο Πατέρας μπορεί να είναι αόρατος, αλλά φανερώνεται μέσα από τις δικές μου επιλογές όταν κάνω το θέλημά του. Και όλη μου η ζωή τότε μπορεί να είναι μια έκφραση αυτού του θελήματος. Αυτό έκανε ο Χριστός για μας. Έζησε τη ζωή που ήταν το θέλημα του Πατέρα για Αυτόν. Η γέννηση του Χριστού.
Η παιδική ηλικία του Χριστού, η ενηλικίωση του Χριστού, το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκε, οι ομιλίες του, τα σημεία του, οι παραβολές του, ο σταυρός του, ο τάφος του, η ανάστασή του, η ανάληψή του, όλα ήταν το θέλημα του Πατέρα για Αυτόν. Και έτσι γράφει στην Εβραίους Επιστολή για μας, με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι. Ακούστε λόγια για το τι έκανε ο Χριστός, πολύ γνωστά. Διαβάζουμε στη Γαλάτας 1:4. Ώστις έδωκεν εαυτόν δια τας αμαρτίας ημών, δια να ελευθερώσει μας εκ του παρόντος πονηρού αιώνος, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών. Γνωστό εδάφιο, αλλά θέλω να σκεφτείτε κάτι. Τέτοια ζωή δεν τη ζεις αν πας σύμφωνα με το δικό σου θέλημα. Για σκεφτείτε το λίγο. Τι λέει το δικό μου θέλημα? Okay, τι θα κάνω, πώς θα παντρευτώ, πώς θα ζήσω, τι καριέρα θα κάνω, πώς θα βγάλω περισσότερα λεφτά, πώς θα κάνω καλύτερες γνωριμίες, πώς θα κάνω, πώς θα περάσω καλύτερα, πού θα πάμε διακοπές. Αυτά είναι τα ερωτήματα του δικού μου θελήματος. Εντάξει, και τώρα σκεφτείτε μια ζωή που τη βιώνω κάτω από το θέλημα του Θεού. Έδωκε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού για αυτό. Το ερώτημα είναι, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μένα? Αδέλφια, αυτό σημαίνει πράξη, σημαίνει αγιασμό. Έτσι, αλλού λέει ότι το θέλημα του Θεού για μας είναι ο αγιασμός μας. Αλλά θέλω να σας πω σε δύο περικοπές που μας μιλάνε για το θέλημα του Θεού για μας. Η μία έχει να κάνει με τη στάση ζωής που πρέπει να έχουμε ευχαριστίας. Διαβάζω στην Α' Θεσσαλονικής 5:18 τα εξής. Κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Κατά πάντα ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού για εσάς. Αν αναζητάς το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου, αν σε ενδιαφέρει το θέλημα του Θεού για σένα, ξεκίνα από το να ευχαριστείς τον Θεό για όλα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε, παντρεύτηκα, δεν μου βγήκε όπως το περίμενα. Ναι, υπάρχει όμως ένα, μήπως βγήκα από το θέλημα του Θεού, σου λέει, μήπως άλλο ήταν το θέλημα του Θεού για μένα και πήρα λάθος θέλημα. Θα τα πούμε αύριο περισσότερο αυτά. Αλλά, έστω ότι το έκανες αυτό, τώρα ποια είναι η δουλειά σου? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού για σένα? Κατά πάντα ευχαριστείτε. Να δείτε πώς αλλάζει ένας άνθρωπος όταν ζει μια ζωή ευγνωμοσύνης. Ακούγεται λίγο σαν ηθική αρχή ή ως ένα ηθικό καθήκον, αλλά είναι κάτι περισσότερο, γιατί βασίζεται σε αυτή την πίστη ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος. Το θέλημα του Θεού προς εσένα είναι να τον ευχαριστείς σε όλα. Αυτό δεν υπονοεί ότι δέχεσαι, ότι τα έχει όλα υπό τον έλεγχό του. Αυτό δεν υπονοεί ότι τα γεγονότα που ήρθαν στη ζωή σου, τα ωραία και τα δύσκολα, δεν ήταν τυχαία. Βρίσκονταν όλα κάτω από την αγαθή κυριαρχία του. Αυτό δεν υπονοεί ότι ο λόγος που τον ευχαριστείς είναι επειδή μέσα στη δική του πανσοφία όλα τα γεγονότα που επήλθαν στη ζωή σου έγιναν μέσα στους δικούς του άγιους σκοπούς. Κάπου, κάπως, ίσως δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά συνεργούν στο αγαθό. Και αν δεν το βλέπεις, βλέπεις πως η ζωή μέσα στο θέλημά του απαιτεί έναν τρόπο ζωής που δεν αποφασίζει βάσει ιδίων απόψεων για το τι είναι καλό και τι είναι ευχάριστο, αλλά βάσει του θελήματος του Θεού. Θα μου πεις, να τον ευχαριστώ για όλα? Είναι όλα αυτά μέσα στο θέλημα του Θεού? Και εδώ σας διαβάζω κάτι άλλο. Από την επιστολή του Πέτρου την πρώτη, κεφάλαιο 4, εδάφιο 19, γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Ώστε και οι πάσχοντες, ακούστε το αυτό, ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού. Ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάσεις αυτών, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Εδώ προσέξτε και πάλι ότι μας λέει ότι κάποιοι πάσχουν, αλλά είναι κατά το θέλημα του Θεού. Και αναρωτιέμαι, τι λέτε, πώς είναι να το ακούει αυτό κάποιος
που πάσχει. Τι λέτε? Κάποιος που υποφέρει να ακούει ότι πάσχω κατά το θέλημα του Θεού. Απ' τη μία λες μέσα σου, καλά, αυτή τη στιγμή υποφέρω. Επειδή με κάποιο τρόπο και για κάποιο λόγο ο Θεός το επιτρέπει. Αυτό δεν ακούγεται ιδιαίτερα παρήγορο. Αλλά σκέψου την εναλλακτική. Να πεις ότι πάσχω και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι όλα τυχαία. Απλά πήρα λάθος λαχείο. Πάσχω για κάποιο λόγο που βρίσκεται έξω από την κυριαρχία του Θεού. Πες μου, δεν είναι καλύτερο να πιστεύεις ότι ακόμα και αυτό το γιγαντιαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, ο πόνος που υπομένεις, βρίσκεται μέσα στο Άγιο, αγαθό, δίκαιο, γεμάτο χάρη, έλεος και αγάπη, θέλημα του Θεού. Και δείτε το αποτέλεσμα. Εάν ζεις έτσι και πιστεύεις ότι ό,τι έγινε στη ζωή σου έγινε μέσα στο θέλημα του Θεού, τότε λέει ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν. Να εμπιστεύεσαι τη ζωή σου σε αυτόν, επειδή πιστεύεις ότι ακόμα και ο πόνος είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Εάν το πιστεύεις αυτό, τότε δίνεσαι, τον εμπιστεύεσαι, στρέφεσαι σε αυτόν, προσεύχεσαι. Ο πόνος είναι ένα πεδίο διαλόγου με τον πλάστη σου. Εξάλλου το λέει, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Θυμάστε τι σας είπα στην αρχή, έκτισε τα πάντα σύμφωνα με το θέλημά του. Αλλά εδώ λέει ότι ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις άνθρωποι μπορεί να πάσχουν κατά το ίδιο θέλημα. Αν βλέπεις τη δημιουργία και βλέπεις την ομορφιά της και θυμίσου ότι ο Θεός έλεγε όταν έπλαθε τον κόσμο, είναι καλό, είναι καλό, είναι καλό, μπορείς να δεχτείς και να εμπιστευτείς ότι ο ίδιος Θεός τώρα ενεργεί καλό έργο μέσα σου. Μπορείς να κάτσεις κάτω από τον υστέρι του Θεού και να δεχτείς την παιδεία της αγάπης του. Υπάρχει αυτό ότι πάσχουμε. Υπάρχει και το άλλο. Τι κάποιοι άνθρωποι πολλές φορές μας εχθρεύονται και αυτά δεν είναι ωραία πράγματα στη ζωή μας. Σκέψου ότι υπάρχει κάποιος που σε ενοχλεί με τα λόγια του. Πετάει ειρωνίες, σε κατηγορία άδικα, σε κουτσομπολεύει σε άλλους. Αυτό δεν είναι υποθετικό σενάριο. Το έχετε ζήσει όλοι, το έχω ζήσει εγώ. Είναι από τα πράγματα που ξέρετε κάτι. Μόλις συμβεί, ευνηδιάζεσαι, σε εκπλήσει. Τι να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο που με διώκει και λέει ανοησίες για μένα. Και πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι λες και πω πω, δεν το περίμενα αυτό να συμβεί στη ζωή μου. Ένας άνθρωπος να με κατηγορεί άδικα. Ευνηδιαζόμαστε τόσο πολύ. Κι όμως, ξέρετε, αυτό που έγινε ήταν εντελώς προβλέψιμο. Γνωρίζει ο Θεός ότι θα αντιμετωπίσουμε την ανθρώπινη ανοησία και έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες. Ακούστε τι διαβάζουμε στην Α Πέτρου 2:15. Διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού. Αγαθοποιούντες να αποστομώνετε την αγνωσία των αφρόνων ανθρώπων. Αυτό τι μας λέει? Μας δείχνει ότι το θέλημα του Θεού συμπεριλαμβάνει όχι μόνο ηθικούς κανόνες. Συμπεριλαμβάνει και ένα στρατηγικό σχέδιο. Τι θέλει να κάνει ο Θεός? Να αποστομώσει ανόητους ανθρώπους. Αλλά πώς θα το κάνει? Θα αποστομώνουμε ανόητους ανθρώπους αγαθοποιούντας, κάνοντας καλά έργα. Μας έχει πει τον τρόπο ο Θεός. Να το θέλημα του Θεού για μας. Όταν κάποιος αρχίζει, μας κουτσομπολεύει, μας κατηγορεί άδικα. Έτσι θα λειτουργήσουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλό. Αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Και προσέξτε, δεν είναι αυτό μια μεθοδολογία ή μια στρατηγική με την οποία μπορούμε να, πούμε να τη φέρουμε σε κάποιον. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Προσέξτε. Δεν είναι μια τεχνική, είναι ο τρόπος του Θεού, είναι ο τρόπος του Χριστού, είναι ο Σταυρός, είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο. Το λέει και αργότερα ο Πέτρος για άλλες περιπτώσεις, ακούστε τα λόγια του, στην Α Πέτρου 3. Διότι καλύτερο να πάσχετε, εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Και ακούστε το τώρα, γιατί είπαμε ότι πρέπει να συγκεφαλαιωθούν τα πάντα εν Χριστού. Επειδή και ο Χριστός
άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να φέρει μας προς τον Θεό, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δια του Πνεύματος. Καλύτερα να υποφέρεις κάνοντας κάτι καλό, παρά να κάνεις κάτι κακό. Και αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Σε πνίγει το δίκαιο. Ο Χριστός λέει, έπαθε ως ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Εάν σε πνίγει το δίκαιο, είναι η ευκαιρία να του μοιάσεις. Είναι δύσκολο όλα αυτά. Σήμερα κατά κάποιο τρόπο είδαμε σωρία από χωρία της Βίβλου που μιλάμε για το θέλημα του Θεού. Μας ενδιαφέρει το προσωπικό του θέλημα για μας, αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα μπορούσα να συζητήσω μαζί σας ποιο είναι το θέλημα το προσωπικό του Θεού για τον καθένα μας, αν δεν είχαμε αυτό το πλαίσιο. Αν δεν κατανοούσαμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το πραγματικό, το γνήσιο, το ηθικό, το κυρίαρχο για τον καθένα από εμάς. Και έχοντας αυτό κατά νου, να προχωρήσουμε αύριο στο να σκεφτούμε το θέλημά του συγκεκριμένα για μας. Αλλά θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο. Ψαλμός 48. Χαίρω, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου. Και ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Σε τελική ανάλυση, αυτό θα πρέπει να είναι η προσευχή μας. Καθώς στεκόμαστε μπροστά στο θέλημα του Θεού. Η δημιουργία ολόκληρη κτίστηκε από Αυτόν. Η ιστορία όλη ελέγχεται από Αυτόν. Το δικό του θέλημα στο τέλος θα θριαμβεύσει. Και για μας μένει ένα πράγμα. Όχι μόνο απλά να το πράττουμε. Όχι μόνο απλά να προσευχόμαστε γι' αυτό. Όχι μόνο απλά να το ζούμε. Να χαιρόμαστε. Να πράττουμε το θέλημα του Θεού επί της γης. Ο Θεός ας έχει δόξα. Αμήν.